Σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι η δεύτερη εκπομπή της Μαρίας Χρύσας-Σταμπουλίδου, οι δικοί μας άνθρωποι. Θα πάρουμε λίγο κλίμα, θα μπούμε στο κλίμα. Μαρία Χρύσας-Σταμπουλίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστίνα. Έτσι ακριβώς είναι. Είναι η δεύτερη εκπομπή, δικοί μας άνθρωποι. Απόψε θα παρακολουθήσουμε την ιστορία της Σοφίας, η οποία με πολύ μεγάλη γενεοδορία ανοίγει ουσιαστικά την πόρτα στην ζωή της και μας βάζει όλους μέσα μετά από αυτήν την πολύ σημαντική περιπέτεια, η οποία πέρασε με τον καρκίνο του μαστού, έδωσε μια σοβαρότατη μάχη πριν από περίπου 9 χρόνια. Βγήκε νικήτρια από όλη αυτήν την περιπέτεια. Έχει και ένα πολύ ιδιάζον στοιχείο η ιστορία της. Όταν διαγνώστηκε με τον καρκίνο του μαστού, ήταν έγκυος στο δεύτερο της κοριτσάκι. Οπότε όλη αυτή η ιστορία, η οποία ναι μεν ακούγεται ως κάτι πάρα πολύ σοβαρό, είναι μία όμορφη ιστορία, ας μου επιτραπεί η έκφραση αυτή πραγματικά, γιατί γνωρίζοντας το μεγαλείο της ψυχής αυτής της γυναίκας, πραγματικά ο καθένας παρακολουθώντας αυτή την εκπομπή σε λίγη ώρα από τώρα, νομίζω πως θα καταλάβει πως η ομορφιά της ψυχής ενός ανθρώπου, η θέληση για ζωή και ο στόχος στον οποίο είχε επικεντρωθεί η συγκεκριμένη γυναίκα, δηλαδή να φέρω εις πέρα στην αποστολή μου ένα υγιές μωρό σε αυτόν τον κόσμο, αυτό με ενδιαφέρει και τίποτα άλλο, την βγάζει νικήτρια στην δική της μάχη, γενικότερα στη ζωή. Θα δούμε πώς η Σοφία είναι σήμερα, ύστερα από όλα αυτά τα χρόνια, ύστερα από αυτήν την πολύ μεγάλη περιπέτεια, την πολύ μεγάλη μάχη που έδωσε. Προσωπικά είμαι πολύ ευγνώμων και πάρα πολύ χαρούμενη που την έχω γνωρίσει. Θέλω όλοι πραγματικά να κρατήσουμε αυτό το παράδειγμα, έτσι, το παράδειγμα της Σοφίας. Έτσι, για την αισιοδοξία που εκπέμπει και σε όλο αυτό και την δύναμη που πρέπει να έχει κάθε άνθρωπος για να αντιμετωπίσει έτσι, αυτήν ακριβώς την ασθένεια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Χρύσας-Σταμπουλίδου. Θα σε δούμε σε λίγο άλλωστε και στην εκπομπή «Δικοί μας άνθρωποι» με την Σοφία. Εγώ ευχαριστώ.